Ουσίας έχει αναλάβει μια πολύ συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Έχει ξεκινήσει ένας πραγματικός και μετά από πάρα πολλά χρόνια κοινωνικός διάλογος στην Ελλάδα και θελήσαμε, όπως άλλωστε είχαμε πει πριν από λίγο καιρό, να επισκεφτούμε τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, το ILO, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε γνώμες, σκέψεις πάνω σε αυτά τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τον χώρο της εργασίας. Το θετικό είναι ότι από μεριάς του ILO χαιρετίστηκε η επανέναρξη του κοινωνικού διαλόγου στην Ελλάδα, αλλά συγκεκριμένα τοποθετήθηκε χαιρετίζοντας θετικά την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία μας ξαναεισάγει σε μια λογική αυτονομίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αποκατάστασης του πραγματικού περιεχομένου των συλλογικής διαπραγμάτευσης και του κοινωνικού διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, σε μια κρίσιμη στιγμή που γνωρίζετε ότι τα εργασιακά συζητιόνται και με τους θεσμούς. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, οι θεσμοί πάντως επιμένουν ότι πρέπει να μπουν και τα εργασιακά στη λεγόμενη κλίνη του προκρούστη. Ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης? Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, έτσι τουλάχιστον με την αυστηρότητα που το λέτε. Και οι θεσμοί είχαν αναγνωρίσει από μεριάς τους την ανάγκη να ξαναδούμε όλοι μαζί τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και πέρα από συγκεκριμένες δικές τους αιμονές, θα λέει κανείς, στα κρίσιμα θέματα των νομαδικών απολύσεων, τα οποία όμως αποτελούν για την ελληνική κυβέρνηση μια καθαρή, ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή και δεν τίθεται από μεριάς μας τέτοιο ζήτημα, νομίζω ότι και μετά την σημερινή συνάντηση θα διαπιστώσουν και εκείνοι ότι πλέον όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην διεθνή κοινότητα διαμορφώνεται ένα μέτωπο συμπαράστασης στις πρωτοβουλίες που παίρνει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πάμε στις συζητήσεις με τους θεσμούς, με τους εταίρους, τα εργασιακά. Έχοντας το χέρι μας, κύριε Ψήλο, νομίζω μία δήλωση εκ μέρους του ILO, το οποίο βεβαίως χωρίς να υποκαθιστά την συζήτηση ανάμεσα στους θεσμούς και στην ελληνική κυβέρνηση, τοποθετείται καταρχήν θετικά απέναντι στη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία.